Στο μεγεθυντικό φακό μπαίνουν τα προβλήματα που η παγκόσμια σκηνή μπορεί να έχει αφήσει στο περιθώριο, αλλά τώρα με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αυτά έρχονται στο προσκήνιο. Οικονομία, ενέργεια μέχρι και διατροφή μπαίνουν σε νέα κλίμακα συζήτησης, όπως επισημαίνουν ακαδημαϊκοί και αναλυτές μέσα από το Ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη. Ο καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών και Τοξικολογίας Δημήτρης Κουρέτας επικεντρώθηκε στις λάθος, όπως είπε, στρατηγικές επιλογές της χώρας, που τώρα δρούν πολλαπλασιαστικά στην επερχόμενη επισιτιστική κρίση. Εξαιτίας της κακής, κατά τη γνώμη μου, πολιτικής που στράφηκαν σε συγκεκριμένα προϊόντα και απεμπόλυσαν το μαλακό στάρι, δεν έχουμε αγελαδινό γάλα, δεν έχουμε βόλιο κρέας, δεν έχουμε χοιρινό, βασικές ελλείψεις, βέβαια έχουμε και αυτάρκεια σε ένα σωρό άλλο προϊόντα, όπως είναι το πρόβειο κρέας, το γίδινο κρέας, το ελαιόλαδο, τα φρούτα, τα ψάρια, τα αυγά, τα τυριά έχουμε. Έτσι, δεν είναι ότι η Ελλάδα που λέει δεν παράγει τίποτα, αυτό είναι λάθος. Απλούστατα έχει σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την αγροδιατροφική της αυτάρκεια, η οποία αυτή η αγροδιατροφική αυτάρκεια απεμπολίστηκε με συγκεκριμένες πολιτικές, ένα, και δεύτερο, δεν έχει πάρει την προστιθέμενη αξία την οποία πρέπει να πάρει από τα προϊόντα τα οποία παράγει. Ο πρόεδρος και εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργείας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Κωνσταντίνος Σταμπολής, ερμήνευσε τη δήλωση Πούτιν για προμήθεια φυσικού αερίου με πληρωμές σε ρούβλια, θέμα στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα και ο καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Μελάς. Αυτό μεν έχει το εξής όφελος για τη Ρωσία. Πρώτον, έχει άμεση ροή ξένου συναλλάγματος, όχι μέσω της Gazprom, δηλαδή αποφεύγονται ένας μήνας σχεδόν, έχει άμεση ροή ξένου συναλλάγματος. Δεύτερον, ανεβάζει το ρούβλι, και έναν κίνδυνο μεγάλο για την Ρωσία αυτό. Και το ξέρουν, ότι καθώς υπάρχει υποτίμηση του ρουβλίου, ωφελημένες θα βγαίνουν εταιρείες που πληρώνουν σε ρούβλια. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ένα πυροτέχνημα του Πούτιν. Δεν ξέρω αν το συζήτησε παρκώς με την Κεντρική Τράπεζα. Η κίνηση του Πούτιν φαίνεται ότι βραχυπρόθεσμα έχει δημιουργήσει μία μηχανία και στοχεύει σε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προσπαθεί να σταθεροποιήσει το ρωσικό νόμισμα. Δεύτερη παρενέργεια, ή αυτό το επιδιώκει αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, είναι να δώσει και ένα σήμα πολιτικό. Ότι υπάρχει πλέον ο χώρος, ο τόπος και ο καιρός και ο χρόνος να προχωρήσουμε σε μία αποδολαριοποίηση της ενέργειας